Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το Market Opening, δηλαδή καιρός να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο των χρηματιστηριακών αγορών εντός της Ελλάδος, βεβαίως και εκτός κυρίως. Και να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το χρηματιστηριακό αναλυτή μας, τον Κώστα Ιωαννίδη, που θα μας δώσει και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, όλα τα στοιχεία που αφορούν τον κόσμο των αγορών. Καλή σου ημέρα, Κώστα Ιωαννίδη. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι που παρακολουθείτε αυτή την ενότητα. Και θα ήθελα σήμερα να σας προειδοποιήσω ότι μπορεί κάποια στιγμή να ακουστεί και ένα θόρυβος, ένα τρυπάνι, ένα κάτι, διότι τούτη την ώρα περνάμε επιτέλους, συνδεόμαστε με το σύστημα οπτικών ινών, που θα διευκολύνει, πιστεύω πάρα πολύ, την επικοινωνία μου με, εκτός από εσάς, με όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό θα διευκολύνει την επικοινωνία, Κώστα. Να δούμε όμως αν μπορεί να διευκολύνουν τις καταστάσεις στα χρηματιστήρια και οι αποφάσεις που λαμβάνει η πλευρά της Ασίας, έτσι, η τράπεζα της Ιαπωνίας. Ναι, αυτά τα είπαμε και η αλήθεια είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας έκανε μια ξαφνική κίνηση η οποία εξέπληξε, διότι θεωρούσαμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας θα παραμείνει στη χαλάρωση. Θα παραμείνει δηλαδή στη λογική των μηδενικών επιτοκίων, γιατί δεν καταφέρνει ο πληθωρισμός στη χώρα αυτή να πλησιάσει έστω το 2%. Όμως, αυτό που έχουμε να πούμε και που αξίζει τον κόπο να καταλάβουν όλοι, είναι πως με αυτή την κίνηση το σημαντικότερο είναι ότι πήρανε απόφαση όλοι οι επαγγελματίες, οι ισχυροί θεσμικοί στις αγορές των ομολόγων, ότι για φέτος δεν θα υπάρξουν κέρδη από αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω ότι όλες οι τράπεζες, οι επενδυτικές, οι μεγάλες, στήριζαν ένα σημαντικό μέρος των κερδών τους στις αποδόσεις που είχαν τα ομόλογα τα κρατικά. Δεν πάνε να ήταν 2, 1, 1,5%. Ήταν αποδόσεις οι οποίες μπαίνανε στη τσέπη τους και αισθανόντουσαν μια σιγουριά για τις υπόλοιπες κινήσεις. Τώρα καταλαβαίνουν ότι τα ομόλογα θα πιεστούν μέχρι το μέσο της επόμενης χρονιάς και κατά συνέπεια ξεπουλάνε και αυτοί για να βρεθούν με χρήματα που θα τα τοποθετήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αυτό είναι που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι παρακολουθούν την παγκόσμια κεφαλαγορά αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουν πόσο νευρικοί είναι οι διαχειριστές κεφαλαίων, επειδή ακριβώς δεν έχουν ούτε τον εύκολο, ούτε τον κλασικό τρόπο για να γράψουν κάποια κέρδη, να πάρουν κανένα μπόνους και να πάνε στο σπιτάκι τους να κάνουν τις διακοπές τους πιο ήσυχα. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε νευρικότητες. Μάλιστα, και για να δούμε την πρώτη κάρτα για τις νευρικότητες, όπως ακριβώς μας είπες. Λοιπόν, ναι, βλέπουμε την πρώτη κάρτα. Εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά κάπως σκεφτήκανε οι άνθρωποι εκεί πέρα που συναλλάσσονται στην Wall Street να σταματήσουν αυτή την κατρακύλα, να πούμε, των μετοχικών αξιών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο πράγμα σκέφτηκαν και οι διαχειριστές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο S&P 500 εμφάνισε ένα οριακό κέρδος. Ένα συνεδριακά είχε πάει και ψηλότερα και μπράβο του, αλλά μετά ξεθύμανε αυτή η διάθεση για ζήτηση και ήταν και επιλεκτική. Στην Ευρώπη μικρές απώλειες, που σημαίνει ότι οι αμφιβολίες κυριαρχούν για την ώρα σε αυτή τη γωνιά της παγκόσμιας κεφαλαγοράς. Μάλιστα. Για να δούμε για να δούμε όμως και την σημερινή συναλλαγή στις ασιατικές αγορές. Εκεί λοιπόν έχουμε εικόνα μεικτή, δηλαδή ξύλο για τον Nikkei, οριακά κέρδη για τον Hang Seng, αλλά ευχάριστο το μήνυμα από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των Αμερικάνικων δικτών, που ειδοποιούν ότι το πιο πιθανό είναι σήμερα να ξεκινήσουν, τουλάχιστον να ξεκινήσουν, ανωδικά. Μάλιστα. Κωστή μου, για να πάμε τώρα και στις αγορές των ομολόγων, που να δούμε αν ισχύουν οι πιέσεις και εκεί. Καλά. Εκεί είναι εμφανές, Κωστή. Το βλέπεις. 3,70 από 2,29. Ποιος η Γερμανία. Και αν σκεφτούμε, Κωστή, ότι πριν από 6 μήνες, 7,
το επιτόκιο ή η απόδοση των γερμανικών ομολόγων ήταν πλην 0,01. Δηλαδή ήταν αρνητική. Πλήρωνε. Πλήρωνε. Και ξαφνικά τι έχουμε τώρα. Έχουμε ένα φούσκωμα το οποίο οδηγείται από τα αμερικάνικα ομόλογα, αλλά προκλήθηκε από την Ιαπωνία χθες. Εντάξει, η Ιαπωνία έκανε τη ζημιά, η Ιαπωνία πυροδότησε αυτό το, την τάση φυγής που είναι λογική. Σου λέει, πουλάμε τώρα, δεν βαριέσαι, πουλάμε τώρα να βρεθούμε με λεφτά, ώστε όταν πια θα πιάσει πάτο η αξία των κρατικών ομολόγων, αφού άλλωστε η κυρία Φεντ μας λέει ότι θα το πάει το τελικό επιτόκιο μέχρι το 5%. Εντάξει, και τώρα εδώ πέρα έχουμε ένα 3,70. Δηλαδή, σαν να τους λένε ακόμα οι ομολογάδες, δεν πιστεύουμε αυτό το 5% που λέτε. Κάποια στιγμή θα λυγίσετε. Βέβαια, αυτή είναι μια κόντρα που κρατάει αρκετό καιρό. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι στο τέλος η Fed θα δικαιωθεί. Η Fed δηλαδή θα είναι εκείνη που θα τους πει τώρα μπορείτε να αγοράσετε. Ενώ μέχρι τότε θα πρέπει να είναι όλοι πολύ επιφυλακτικοί. Το θετικό για σήμερα πάντως, και σας το πληροφορώ, είναι ότι οι αγορές της Ευρώπης ξεκινάνε με άνοδο. Μάλιστα. Όλες. Λοιπόν, Κώστα μου, αυτές οι πιέσεις προφανώς έχουν και αντίκτυπο στο δολάριο. Να δούμε και την ισοτιμία ποια είναι. Να πούμε κάτι εδώ. Ότι η κίνηση της Ιαπωνίας χτες έδωσε σημαντικά κέρδη, περίπου 5% στο γεν. Αλλά στο τέλος, αυτό το οποίο συνέβη είναι μια διόρθωση, γιατί θεωρήθηκε υπερβολή αυτό το κέρδος. Λοιπόν, σήμερα υποχωρεί, πιέζεται το γεν έναντι του δολαρίου και του ευρώ και ξαναγυρνάμε σε αυτό την κλασική σχέση ανάμεσα στο δολάριο και το ευρώ, δηλαδή ό,τι κερδίζει το δολάριο το χάνει το ευρώ. Σαν να λέμε, αποκαθίσταται σταδιακά μια ισορροπία κλασική. Κάτι που το έχουμε ανάγκη, γιατί όλα αυτό το τέλος του 2022 είναι out of normal. Δεν είναι κλασικά, δεν είναι μέσα στην κανονικότητα της παγκόσμιας κεφαλαγοράς. Και ολοκληρώνοντας και αυτή την σημερινή ενότητα, να πάμε να ρίξουμε και τη ματιά μας στα κάθε μας, στην ελληνική πραγματικότητα και στο ελληνικό αφήγημα, το ξεχωριστό, όπως έχεις επαναφέρει πάρα πολλές φορές. Και έτσι είναι, δηλαδή μεταξύ μας τώρα. Την ώρα που όλοι οι άλλοι ανεβοκατεβαίνουν με πλην 1, πλην 2%, τι καταφέρνει η κακομοίρα η Αθήνα. Η Αθήνα κάνει ένα πλην 30, πλην 0,40. Και ξαφνικά προς το τέλος φτάνει σε μια οριακή μεταβολή της τάξης του 0,1%, 1/10 δηλαδή. Και κατά συνέπεια, απέναντι σε όλη αυτή την νευρικότητα, οι ισχυροί θεσμικοί της δικής μας αγοράς, που είναι ξένοι φυσικά, αποφασίζουν να διατηρηθεί όλοι οι δείκτες σε αυτά τα επίπεδα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί η τάση φυγής. Τι προσπαθούν να προεξοφλήσουν. Εντάξει, θα το πούμε για να τελειώσουμε. Αυτή την ώρα για την αθηναϊκή αγορά έχουμε δύο πράγματα να προεξοφληθούν. Το ένα είναι οι εκλογές. Το ενδιάμεσο. Yes. Το άλλο είναι η αναβάθμιση. Αν περάσουμε από τις εκλογές και από το ενδιάμεσο διάστημα χωρίς κάποια ανατάραξη, είναι βέβαιο ότι θα τρέξουν κεφάλαια προς την Αθήνα. Σήμερα ψάχνανε το πρωί κατά τις 6 ώρα που παρακολουθούσα το Bloomberg και το Wall Street Journal, τι είδα. Είδα ότι ψάχνουν οι διαχειριστές ποια αγορά, βέβαια όχι μεγάλη αναπτυγμένη, δεν πρόκειται οι αναπτυγμένες θα υποφέρουν, αλλά ψάχνουν οι υπόλοιποι ποια αγορά θα είναι εκείνη που μπορεί να τους δώσει κέρδη. Και κοιτάνε την Ινδία. Φανταστείτε δηλαδή πόσο αγωνία υπάρχει για το πού θα βρούμε μια αγορά αξιών που να μας δώσει κάποια κέρδη σε αυτό το, να το πούμε έτσι, δίσκεκτο 23. Γιατί όλοι πια πιστεύουν ότι το 23 θα είναι ένα πολύ σκληρό έτος για τις αξίες που διαπραγματεύονται στον πλανήτη. Κώστα μου, και οι τέσσερις μετοχές τις οποίες επιλέγεις ως συνήθως, για να τις δούμε και αυτές. Πάμε λοιπόν και σε αυτές. Αυτές λοιπόν παραμένουν
μέσα σε ένα στενό όριο διακύμανσης που σημαίνει ότι κάποια στιγμή όταν αποφασίσει η ομάδα των θεσμικών που ενδιαφέρεται για την κάθε μία ή και για μερικές από αυτές, θα γίνει μια κίνηση αγοραστική έτσι ώστε να τους δώσουν ένα ωραίο φίνις, μια ωρεοποίηση όπως λέμε για το φινάλε της χρονιάς. Αυτά ήθελα να πούμε σήμερα σε αυτή την πραγματικά λίγο ειδική εκπομπή λόγω των έργων, αλλά πιστεύω ότι το νόημα πέρασε, τα μηνύματα είναι σταθερά και νομίζω ότι είναι και ακριβή όσον αφορά τις διαθέσεις και την τάση στην παγκόσμια κεφαλαγορά. Λοιπόν, Κώστα Ιωαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή αναλυτική ενημέρωση για τον κόσμο αυτό, τον δεδαλώδη κόσμο των αγορών. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σε καλημερίζω και σου εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Σε ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν το Market Opening, η ειδική ενότητα της τηλεόρασης της ναυτεμπορικής για τις χρηματιστηριακές αγορές. Μείνετε όμως εσείς στην τηλεόραση της ναυτεμπορικής. Ακολουθεί το Newsroom με τον Μιχάλη Ψήλο από τα κεντρικά της ναυτεμπορικής. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα.